Εγώ θέλω να πάμε στο χρηστικό θέμα, παιδιά. Αμάν, ναι. Αφορά τους γονείς, αφορά και τα παιδιά. Και πραγματικά με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Και οι ελεύθεροι, αλλά και οι... εσείς που έχετε οικογένεια, δηλαδή. Ναι. Συγκάτοικοι μετά το χωρισμό, αλλά για το καλό των παιδιών. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι η επικεφαλίδα. Με λίγα λόγια, ένα ζευγάρι που κρίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει μαζί, αλλά επίσης κρίνει ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά να μείνουν μαζί, τυπικά. Δηλαδή, ο καθένας να έχει προφανώς τη σχέση του, να μένουν μαζί, τα παιδιά να βλέπουν ότι η οικογένεια δεν χωρίζει, δεν διασπάται, είναι μαζί. Και προχωράμε έτσι. Αυτό άραγε. Καταπιεστικό. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο τελικά για τα παιδιά, ναι. Ή όχι. Ναι. Πόσο δίκιο είχε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το να μείνεις μαζί μόνο για τα παιδιά, μόνο καλό δεν θα τους κάνει. Δηλαδή, σκέψου ένα ζευγάρι να έχει χωρίσει. Σίγουρα τον πρώτο χρόνο δεν το έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο καλά μέσα του. Και αυτοί οι άνθρωποι να μένουν μαζί, να τους βλέπουν τα παιδιά και να είναι στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή, η εικόνα που παίρνουν είναι η καλή του μπαμπά και της μαμάς. Τα παιδιά νιώθουν πάντως. Τα παιδιά νιώθουν. Απόλυτα. Νιώθουν τα πάντα. Απόλυτα. Νιώθουν περισσότερα από αυτά που ακούνε. Βέβαια. Ναι, αλλά και ο ένας από τους δύο που θα πρέπει να φύγει από το σπίτι, κυρίως ο πατέρας τις περισσότερες φορές, που θα αναγκαστεί να βλέπει τα παιδιά του πολύ λιγότερο από ό,τι τα βλέπει. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική απόφαση. Και κυρίως γι' αυτό αμφιταλαντεύονται στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ναι, είναι αυτό που είπα, ότι τα παιδιά θέλουν να μεγαλώνουν με αγάπη και ασφάλεια. Αυτά τα δύο. Τέλος. Ναι. Αυτό, αν μπορούν να τα συνδυάσουν οι γονείς που έχουν χωρίσει και να δείχνουν αγαπημένες τα παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται. Παίζει και η ηλικία ρόλο των παιδιών. Δεν νομίζω ότι γίνεται.